Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που ψηφίζεται σε λίγο για την επέκταση των Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα μας, για το λαό μας, τους λαούς της περιοχής, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Και από αυτό το βήμα, με τις θέσεις της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, της ΕΔΙΕ, απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα κατοχυρώνει με νόμο μια άνευ προηγουμένου σε επικινδυνότητα για το λαό συμφωνία. Δηλαδή, νομιμοποιεί μια συμφωνία που ήδη λειτουργεί στην πράξη και πολύ πριν συναφθεί, πριν υπογραφεί και οπωσδήποτε πολύ πριν έρθει για κύρωση στη Βουλή. Επί της ουσίας, ολοκληρώνει με επιτυχία τη βρώμικη δουλειά που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ξεκίνησε το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ, αναβάθμισε τη βάση της Σούδας, ενεργοποίησε τις βάσεις μη επανδρομένων αεροχημάτων στη Λάρισα, τα μεταφορικά και μαχητικά ελικόπτερα στο Στεφανοβίκη, αλλά και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ας το πούμε απλά, ολοκληρώνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε με επιτυχία όταν παρέδινε στη Νέα Δημοκρατία το χώρο με την πόρτα ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα υποκριτικά εκφράζει βαθιές επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις για κάτι που σαν κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να υλοποιήσει. Τα έργα του αποτελούν αδιάψευστο τεκμήριο της παραπλανητικής υποκρισίας του. Η συμφωνία που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση εδώ παραχωρεί εθνικό έδαφος, αέρα και θάλασσα και είναι και υπογραμμένη και κυρίως υλοποιημένη. Αφού είναι έτσι, γεννιέται το ερώτημα. Γιατί τότε το φέρνει στη Βουλή? Η απάντηση, και αυτό είναι ευνόητο, δεν είναι μόνο σήμαντη. Πρώτα και κύρια, η συμφωνία αυτή περικλείει όλες τις παραμέτρους της πολιτικής της κυβέρνησης, μιας απόλυτα αντιλαϊκής πολιτικής, και επιπλέον με την κίνηση αυτή δείχνει την ισχύ της, μόνο που αυτή η επίδειξη δύναμης στόχο έχει το γονάτισμα του λαού και την πιστοποίηση αυτής της πρόθεσης από τα αμερικανονατοϊκά διευθυντήρια. Προημερών ο Υπουργός Δένδιας στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας επανέλαβε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης στον Τραμπ. Δηλαδή ότι η συμφωνία αυτή διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Από πότε αλήθεια, Υπουργέ των Εξωτερικών, η επιθετική συλλογή πληροφοριών με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της Λάρισας, πληροφορίες απόλυτα αναγκαίες για το σχεδιασμό των ληστρικών επιχειρησιακών σχεδίων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, συντείνουν στη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας? Από πότε άραγε η δράση των αμερικανικών ελικοπτέρων του Στεφανοβικίου που έχουν αποστολή την ενίσχυση των ατοϊκών δυνάμεων αποτελούμενων από δεκάδες χιλιάδες στρατιωτών που βρίσκονται με τη σκανδάλη στο χέρι ταγμένοι απέναντι από τα αντίστοιχα ρωσικά, είναι πράξη ειρηνική? Μήπως όμως είναι πράξη ειρήνης και ο ανεφοδιασμός με πυράβλους Tomahawk των αμερικανικών πολεμικών πλοίων στη Σούδα για να ξαναβομβαρδίσουν, ήδη το έκαναν μια φορά, τη Συρία ή μήπως τη Λιβύη ή το Ιράν? Είναι πράξη ειρήνης ο ελιμενισμός της προβλήτες της Σούδας πυρηνικών υποβρυχίων και αεροπλανοφόρων στο δρόμο τους για τις αποστολές θανάτου και ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων? Κι αν η κυβέρνηση
θέλει ασφάλεια για το λαό. Τι έχει να πει για τις επίσημα διατυπωμένες ρωσικές θέσεις, ότι οι εγκαταστάσεις που τους απειλούν, οι βάσεις δηλαδή σήμερα που νομιμοποιούνται, είναι ήδη στοχευμένες από δικά τους όπλα. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση που εξέφρασε η Ιρανική πρεσβεία προημερών για τις ίδιες αμερικανικές βάσεις. Αυτή τη χώρα θέλει η κυβέρνηση να παρουσιάσει σαν νησίδα ασφαλείας. Και είναι τέτοιες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση απέναντι στους υπεριαλιστές συμμάχους της. Και αυτό είναι απότοκο των φανερών αλλά και των κρυφών παραρτημάτων αυτής της συμφωνίας. Την ώρα που η τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο βρίσκεται στην κορύφωσή της, απροκάλυπτα πλέον στέλνει μια φρεγάτα από τις λίγες που διαθέτουμε συνοδεία στο γαλλικό αεροπλανοφόρο για την Αραβική θάλασσα. Στέλνει μια συστοιχία πυραυλικού συστήματος Patriot συνοδευόμενη από δεκάδες Ελληνόπουλα στη Σαουδική Αραβία. Και τέλος δρομολογεί πρόθυμα τη μετάβαση προφανώς επίλεκτων τμήματων των ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη. Το ερώτημα είναι να κάνουν άραγε εκεί τι? Την απάντηση τη γνωρίζουν καλά και το κρύβουν, θέλοντας να παραπλανήσουν και να εξαπατήσουν το λαό. Τα Ελληνόπουλα θα παραταχθούν απέναντι στα ήδη ευρισκόμενα εκεί αντίστοιχα λιβικά, τουρκικά και ποιος ξέρει από πού αλλού, με τον πολύ πιθανό κίνδυνο πολεμικής εμπλοκής. Τις διαστάσεις αυτής της πολιτικής τις αντιλαμβάνεται ήδη ο λαός μας. Αυτός δηλαδή που θα πληρώσει το μάρμαρο αυτής της ιστορίας. Και εδώ το αντιπεριαλιστικό αντιπολεμικό ταξικό κίνημα έχει λόγο και ρόλο. Είναι οι μόνοι που ουσιαστικά και καθαρά καταγγέλουν την κυβερνητική πολιτική. Βέβαια, ίσως την καταγγέλουν κι άλλοι. Είναι όμως υποκριτικές οι φωνές τους και τους αποκαλύπτουμε. Την όποια εκφραζόμενη αντίθεσή τους την μπαζαρεύουν με βάση ανταλλάγματα. Οι συνέπειες της πολιτικής και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση ακουμπά και ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Είναι η στρατευμένη νεολαία μας, είναι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Οι διαπρίσιοι θειασότες της υπογραφής αυτής της κατάπτυστης συμφωνίας ας εξηγήσουν σε όλους αυτούς γιατί πρέπει να σκοτώσουν ή και να σκοτωθούν υπερασπιζόμενοι τα διηλιστήρια της Αράμκο στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας ή υπερασπιζόμενοι τα επετρελαϊκά συμφέροντα της Ιταλίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και άλλων στις ερήμους της Λιβύης. Δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν, γιατί θα αποκαλυφθεί ο ρόλος της. Βεβαίως, η κυβέρνηση έχει αρκετά όπλα στη φαρέτρα της. Θα τους τάξουν χιλιάδες ευρώ. Όμως, τα ευρώ αυτά θα είναι ματωμένα και από αυτό το βήμα απευθυνόμαστε στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στους στρατιώτες μας. Τους καλούμε να συναισθανθούν τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων που νομοτελειακά η κυβέρνηση πηγαίνει να τους ρίξει. Τους καλούμε ο καθένας και η κάθε μια να αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη απέναντι στις κυβερνητικές προτροπές. Είναι ώρα να υπάρξει μια καθολική και συνειδητή άρνηση σε κάθε πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή σε αυτές τις αποστολές.
τους καλούμε να μην ενδώσουν σε αυτές τις ομολογουμένως δύσκολες επιλογές. Τους υποσχόμαστε ότι δεν θα είναι μόνοι. Τους δείχνουμε τις εκατοντάδες μασικούς φορείς που απαιτούν αγωνιστικά σήμερα την ακύρωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Εμείς εδώ, στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στο κτίριο της Βουλής, διατρανώνοντας την αντίθεσή μας σε αυτό το κατάπτυστο κείμενο, τους λέμε «Θα είμαστε δίπλα σας». Κλείνοντας, θέλω και από εδώ να καταδικάσω την αμερικανική πρόταση για τη δίθεν επίλυση του Παλαιστινιακού. Είναι μια πρόταση που η εφαρμογή της θα γιγαντώσει την επιθετικότητα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, θα ενισχύσει την παράνομη κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών, θα τους δώσει το σύνολο της πόλης της Ιερουσαλήμ, θα προσαρτήσει την κοιλάδα του Ιορδάνη. Την καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα. Η θέση μας είναι υπέρ ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967. Απαιτούμε από την κυβέρνηση την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Ελληνικής Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Η συγκέντρωσή μας σήμερα είναι συνάμα και υπόσχεση για ένα διαρκή και ανειρήνευτο αγώνα για να κλείσει οριστικά η βάση της Ούδας, να ξυλωθούν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις από τη χώρα μας, να αποδεσμευτεί από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σταματήσει η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.